άτοπη, γιατί γίνεται η βάπτιση εκτός Αττικής ή εκτός Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, ναι, όταν ο άλλος βαπτίζει μακριά σε ένα νησί κτλ. Μπορεί να και μπορεί να μην μπορεί. Ακριβώς, μπορεί να μην έχει υποχρεώσει. Είδες και ο Θέμης Γεωργαντάς μας είπε όλη την Οδύσσια του μέχρι να φτάσει. Καλά, δεν ξέρω. Απευθείας από Χαβάη, τον είδατε το Θέμη. Με το αυτό που φόραγε, ήταν κατευθείαν όλο. Ναι, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, αν δεν το επιτρέπει η υποχρέωσή σου, πολλές φορές και ο άλλος. Εγώ θυμάμαι και τότε η Φέη και ο Γιώργος στην Τίνο. Που πήγανε πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι, πιο πολύ το είδαν και ως ένα Σαββατοκύριακο. Μα τους δεν είναι κατηγορητό να μην μπορέσεις να πας και γενικά μπορεί να έχεις υποχρεώσεις. Τώρα κάνουν live εμφανίσεις, αυτά, μαγαζιά, το ένα, το άλλο. Απλά είπα εγώ, γιατί εγώ το είπα, ότι επειδή είναι πάρα πολύ καλή φίλη. Όχι, καλά το είπε. Είναι πάρα πολύ κόσμο. 250 άτομα είναι πολλοί κόσμο για βάφτιση, ρε παιδιά, δεν είναι πολύ. Που. Η κυρία Γκαγκάκη το είπε σωστά. Γιατί, μισό λεπτό, είχε ακουστεί ότι θα είναι και νονός ο Αντώνης Κανάκης. Βέβαια δεν το είχε πει ο Γκαγκάκη. Αυτό δεν το θυμάμαι καθόλου. Αλλά είχε ακουστεί. Τι λέει, αν μπορείτε να βρείτε λίγο το πλάνο τη κυρία Γκαγκάκη.